Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα πορεία το μέτωπο αγώνα σπουδαστών με κύριο αίτημα να λάβει τέλος η στρατιωτική παρέμβαση της Δύσης στη Λιβύη. Οι διαιτητές του μέτωπου αγώνα σπουδαστών με την κινητοποίησή τους αυτοί θέλουν να δείξουν πως ο μόνος χαμένος από τη στρατιωτική παρέμβαση της Δύσης στη Λιβύη είναι ο λιβικός λαός. Οι σπουδαστές του μετώπου κατήγγειλαν κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση πως με το πρόσχημα του ανθρωπισμού λαμβάνουν μέρος σε πολεμικές ενέργειες που στοιχίζουν τη ζωή αμάχων. Σήμερα το ΜΑΣ έκτακτα μετά τα τελευταία γεγονότα κάλεσε τους φοιτητές και τους σπουδαστές σε συλλαλητήριο για να καταγγείλουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο την υπεριαλιστική επέμβαση στη Λιβύη. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη της Δημοκρατίας, θα λέγαμε, από καιρό φαίνεται να έχασε να αποφασίσει τη συμμετοχή και την εμπλοκή τους σε αυτό την υπεριαλιστική επέμβαση. Με το πρόσχημα του ανθρωπισμού βέβαια, αλλά ο ελληνικός λαός πλέον και η νεολαία έχει εμπειρία τι σημαίνει αυτό. Οι φοιτητές τονίζουν πως το κέρδος κρύβεται για ακόμη μια φορά πίσω από ανάλογες ενέργειες όπως αυτή της επέμβασης στη Λιβύη. Κοιτάξτε, είμαστε κατά όταν οι υπεριαλιστές για τα κέρδη τους, για να εξασφαλίσουν καινούρια κέρδη, για να βρουν νέες αγορές και νέους δρόμους πρώτων υλών, πετρελαίου, φυσικού αερίου, σφαγιάζουν τους λαούς για να βρουν αυτοί νέες αγορές. Οι φοιτητές ξεκίνησαν την πορεία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ενώθηκαν με τους μαθητές στο άγαλμα του Βενιζέλου, από όπου κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο, εκπρόσωπος του συντονιστικού ανέγνωσε ψήφισμα κατά της πολιτικής που οδήγησε στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αλλά και κατά της ίδιας πολιτικής που οδηγεί στην υποβάθμιση της παιδείας μέσα από συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Στη συνέχεια η πορεία διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης και μέσω της Τιμισκή κατέληξε στο μνημείο Λαμπράκη επί της οδού Βενιζέλου.